Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Αλέξη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, ευχαριστώ. Από πού να ξεκινήσουμε, τι σου μένει από αυτή τη βραδιά? Το παιχνίδι υψηλού επίπεδου, ο κόσμος, η δική σου απόδοση, τι κρατάς έτσι δύο μέρες μετά? Εντάξει, σίγουρα αυτό που πραγματικά μου έχει μείνει από όλη αυτή τη βραδιά είναι οπωσδήποτε οι δύο βαθμοί που πήραμε σε ένα παιχνίδι, ναι, που ήταν τόσο δύσκολο και με μια ομάδα που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ φέτος, mm-hmm, και δείξαμε ότι πόσο δυνατοί είμαστε και φέτος. Και το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να μείνουμε είναι ότι άρχισαν να συμμετέχουν, άρχισαν να παίρνουν χρόνο συμμετοχής παιδιά 18 χρονών, 19 χρονών. Μάλιστα. Και να, σε τέτοια παιχνίδια που είναι τόσο σημαντικά και με τόσο μεγάλη πίεση, mm-hmm, και να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να βοηθάνε ουσιαστικά την ομάδα, που δείχνει το βάθος που έχει αυτή η ομάδα και το που μπορεί να φτάσει και το μέλλον που την έχει. Την εξέλιξή της, την πρόοδό της. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία, θεωρώ, του αγώνα της Τρίτης, mm-hmm, και σε αυτά θα πρέπει να μείνουμε. Αλέξη, ξεκινήσετε πολύ δυνατά, πήρατε προβάδισμα 4-5 τερμάτων και από εκεί πέρα είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο μία έφτανε ο Φίλιππος, μία ξεφεύγατε εσείς με 2-3 γκολ διαφοράς. Έτσι πήγε όλο το παιχνίδι. Πού κρίθηκε, πιστεύεις, στο πολύ καλό ξεκίνημα ή στις απαντήσεις που είχατε όταν η ομάδα της Βέρειας σας έφτανε στο σκορ? Θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ελέγχαμε το παιχνίδι και τη στιγμή που ο Φίλιππος πλησίασε στο ένα γκολ και ισοφάρισε, πάντα βρίσκαμε λύσεις και πάντα είχαμε τα ψυχικά αποθέματα να πάρουμε πάλι μια πολύ σημαντική διαφορά ώστε να μην ανησυχήσουμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ο Φίλιππος προερχόταν από ένα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, μια σειρά αγώνων, οπότε και η κούραση παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι ο αθλητισμός, πρέπει να υπολογίζεις με αυτά, πρέπει να βρίσκεις τον κατάλληλο χρόνο ξεκούρασης. Mm. Δεν είναι μια δικαιολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς οι αθλητές, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος και να επικεντρωθούμε τώρα στο παιχνίδι του Σαββάτου. Πρέπει να δώσουμε μια διπλή διάσταση στη δική σου απόδοση, γιατί πραγματικά όλος ο κόσμος μιλάει για αυτά που έκανε στην Τρίτη. Από τη μία έχει να κάνει με εσένα. Έτσι, δηλαδή, κάθε δύσκολη επίθεση, πολλές επιλογές, σουτ, πάσες, δηλαδή τα 2/3 των γκολ του ΠΑΟΚ ήταν από τα δικά σου χέρια, είτε με γκολ είτε με τελική πάσα. Άρα είσαι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι? Εντάξει, θεωρώ ότι επανήλθα μετά τον τραυματισμό μου. Σίγουρα με χαροποιεί το γεγονός ότι μπόρεσα να βοηθήσω τα μέγιστα στην ομάδα να πάρουμε τους δύο βαθμούς. Εντάξει, τώρα αυτό που είπα και πριν, σημαντικό είναι ότι όλη η ομάδα αποτελείται από αξιόλογους παίκτες, πόσο μάλλον και τα παιδιά τώρα, τα πιο νέα παιδιά που μπαίνουν μέσα και παίρνουν χρόνο συμμετοχής, mm-hmm, βοηθάει όλη η ομάδα σε αυτό. Εγώ από τη μεριά μου είμαι λίγο πιο έμπειρος, σίγουρα θα πάρω τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην επίθεση, mm-hmm, και όταν και δυσκολεύει η κατάσταση. Εντάξει, έτσι είναι, ο καθένας έχει ένα ρόλο στην ομάδα και αυτό το ρόλο μας το δίνει ο προπονητής και σίγουρα λειτουργεί πολύ καλά. Εδώ επάνω τώρα, όταν σε μια ομάδα, σε ένα ντέρμπι, πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ 33 τέρματα και τα 23 από αυτά είναι τα δικά σου χέρια, είτε με τις εμπνεύσεις της πάσης είτε με τα τελειώματα, αυτό έχει κάποια αρνητική διάσταση για το γεγονός ότι είναι ο Αλβανός, δηλαδή όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Βέβαια δεν σε αντιμετώπισαν οι αντίπαλοι, δεν κατάφεραν. Αλλά υπάρχει κάτι αρνητικό στο ότι έπρεπε να παρέμβεις τόσο πολύ εσύ? Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο από όλες τις απόψεις μου πήγανε καλά, είτε στα σούτ, είτε στις τελικές ενέργειες, είτε στις επιλογές. Οπότε συνεχίσαμε με τον ίδιο ρυθμό να αγωνιζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βάθος στην ομάδα, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι παίκτες, έτσι, mm, και στη σημερινή ημέρα να είμαι εγώ σε πολύ καλή φόρμα και να συνεχίσω καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να παίρνω σημαντικές αποφάσεις.
Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, η ομάδα αποτελείται από αξιόλογους αθλητές με πολύ ταλέντο και έμπειρους αθλητές. Όλοι βοηθάνε σε αυτό. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, δεν είμαι μόνος μου στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό. Σίγουρα ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μου και εντάξει, το σημαντικό είναι ότι μας βγήκε αυτό το παιχνίδι σε ένα ντέρμπι που το θέλαμε τόσο πολύ. Αυτό που δεν είναι σίγουρα μονοδιάστατο είναι το πρωτάθλημα. Φέτος είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και εσείς και ο Διομήδης όπως πριν, η ΑΕΚ με τα δικά της καμπανεβάσματα, είναι ο Φίλιππος. Προγνωστικό μπορεί να γίνει έστω για την τετράδα, είναι αυτή η τετράδα? Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι έχουν χαθεί πάρα πολύ βαθμοί και από τις μεγάλες ομάδες και από τις πιο μεσαίες, δηλαδή όπου και να παίζεις πλέον δεν υπάρχουν προγνωστικά και όλες οι ομάδες είναι πολύ αξιόλογες φέτος και πραγματικά είναι ίσως το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Και θεωρώ ότι προγνωστικά από τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ξεχάσαμε την νίκη της Τρίτης και πρέπει να συγκεντρωθούμε για το παιχνίδι που έχουμε τώρα το Σάββατο. Στο Λουτράκι, έτσι. Στο Λουτράκι. Αλέξη, είναι οριστικά παρελθόν το περίεργο ξεκίνημα της χρονιάς. Γιατί υπήρχαν και τα αποτελέσματα και οι τραυματισμοί. Αυτά που γινόταν κάθε εβδομάδα ήταν φοβερά, δηλαδή μια φοβερή ατυχία. Και με σένα και με τον Κυπρέο, εκείνο σε εκείνο το μάτι το πολύ άσχημο που είχε και άλλους τραυματισμούς. Έχουν ξεπεραστεί αυτά οριστικά, έτσι, για την ομάδα σας? Εντάξει, πλέον έχουμε αποδεχτεί την απώλεια του Κυπρέου. Θα μας λείψει ακόμα 4-5 μήνες, πιστεύω, μέχρι που να αποκατασταθεί εντελώς. Και εντάξει, σίγουρα εγώ επανήλθα στο μέγιστο βαθμό. Και πιο γρήγορα από τώρα. Ναι, ίσως λίγο πιο γρήγορα. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να πορευτούμε με το υλικό που έχουμε και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι δουλεύουμε καθημερινά και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα και την απόδοσή σου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά.